Και τους ευχαριστούμε για την συμμετοχή τους προέδρους και εκπροσώπους των τοπικών συμβουλίων, τους δημοτικούς συναδέλφους και δημοτικούς συμβούλους, τους τέως δημάρχους τον κύριο Λιάση και τον κύριο Αναστασιάδη, τον τέως νομάρχη τον κύριο Στρατάκη Γιάννη, την πρόεδρο του ΑΣΕΠΑ, την κυρία Διαμάντου Κρητικού και όλους εσάς, οι οποίοι αφορμή του σήμερα μαζευτήκαμε εδώ για να ακούσουμε από τον κύριο Δήμαρχο την επίσημη εξαγγελία της καθόδου στις επόμενες εκλογές. Να δώσω λόγο στον κύριο Δήμαρχο. Κύριε Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας και την αποδοχή της πρόσκλησής μας. Στόχος της σημερινής συνάντησης είναι η επίσημη ανακοίνωση της εκ νέου υποψηφιότητάς μας ως παράταξη στις επικείμενες δημοτικές εκλογές. Σε αυτή την ευρηματική αίθουσα, το συνεδριάσιο του Δημοτικού Συμβουλίου Αμιντέου και κάτω από τα προθέματα του διατελεσάντο δημάρχου του Δήμου μας από το 1913 σήμερα, ζητάμε και πάλι τη στήριξη των συμπολιτών μας. Ευελπιστώ, όπως κατ' επανάληψη τα τελευταία χρόνια μας επιστέφθηκαν οι δημότες, να μας δώσουν και πάλι τη δυνατότητα να συνεχίσουμε μια πορεία ανάπτυξης και προόδου. Μια πορεία προοπτικής για το Δήμο και τους πολίτες μας, με νέες δυνάμεις και πλαισιωμένη με νέα αξιόλογα πρόσωπα. Και αυτό σε μια περίοδο που υπάρχουν στη χώρα μας αναφυσίτητα σημαντικές δυσκολίες για όλους μας. Στην περίπτωσή μας, νομίζω ότι περισσεύουν οι συστάσεις και οι μεγαλόστομες πολιτικές υπερβολές. Έχουμε αφήσει πίσω μας βαθύ το αποτύπωμα στη διαχρονική πορεία της 20ετούς θητείας μας στην τοπική αυτοδιοίκηση. Αυτή η αδιάλειπτη παρουσία μας, πάντα με την ψήφο του λαού, στο τιμόνι του Δήμου, είτε στα έδρανα της αντιπολίτευσης, αποτελεί σήμερα το αντιπολιτευτικό μοτίβο εναντίον μας, σαν να διαπράξαμε κάποιο έγκλημα. Επαναλαμβάνεται σε κάθε δημοτικό συμβούλιο η δράση «Φύγε, δράστηκες, παρετήσου». Προσωπικά, μόνο η μονότονη επανάληψη και η ένδυα επιχειρημάτων μπορεί να με κουράσει. Δεν μπορεί να είναι κουρασμένος ένας άνθρωπος που συνεχίζει να έχει όραμα για τον τόπο του, που κοπιάζει καθημερινά και θέτει νέους στόχους. Μπορεί να ενοχλεί κάποιος η παρουσία μας, αφού τους κόβει τις απίθανες φιλοδοξίες τους, κυρίως όταν αυτή η παρουσία με το χειροπιαστό πίσω της έργο καταργεί κάθε αντιπολιτευτικό επιχείρημα πάνω σε εκτραγμένα και στο ήθος της διακυβέρνησης του Δήμου από μέχρι μας. Μεγάλο κομμάτι αυτού του έργου έγινε και γίνεται σε εποχές δραστικών μνημονιακών περιοδικών στον προϋπολογισμό του Δήμου. Παρ' όλα αυτά, αξιοποιώντας τα χρηματοδοτικά εργαλεία που μας παρέχει το ΕΣΠΑ και άλλοι ευρωπαϊκοί και εθνικοί σχεδιασμοί και χωρίς ποτέ να επικαλούμαστε ελλείψεις κονδυλίων, εσημάζεμαστε τα οικονομικά και τα μέσα του αποσυντονισμένου Δήμου που παραλάβαμε το 2014, καταφέραμε να προχωρήσουμε μια τηλεθέρμανση που υπολειτουργούσε και επί των ημερών μας και σήμερα έφτασε να την απολαμβάνει το 99% των συντηρητών μας σε αμύντο, πιλότα και λεβαία. Παράλληλα, προχωράμε με την κατασκευή βιολεβίτων που σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας του ΑΗ θα υποκαταστήσουν την παροχή ενέργειας στο σύστημα. Σχεδιάζουμε επίσης την επέκτασή της στα γειτονικά μας διαμερίσματα του Σωτήρα και του Ξινού Νερού. Το Σεπτέμβριο του 2014 και αμέσως μόλις αναλάβαμε ως νέα δημοτική αρχή, σε μπλοκάραμε την χρηματοδότηση του έργου των επεκτάσεων προϋπολογισμού 11 εκατομμυρίων ευρώ. Το 2016 μελετήσαμε και υλοποιήσαμε νέο έργο επεκτάσεων προϋπολογισμού 1 εκατομμυρίου ευρώ εξ ολοκλήρου από κεφάλαια της επιχείρησης. Το 2015 οριμάσαμε από μηδενική βάση το έργο κατασκευής του μονάδου παραγωγής θερμικής ενέργειας των 30 ΜΒ προϋπολογισμού 15,5 εκατομμυρίων ευρώ, εξασφαλίζοντας όλα τα προαπαιτούμενα για την υλοποίηση και τη χρηματοδότηση του έργου. Πετύχαμε την έκδοση πρόσκλησης από το ΕΣΠΑ αποκλειστικά για το έργο μας. Υποβάλαμε ταυτόχρονα τον πλήρη φάκελο, λαμβάνοντας άμεσα έγκριση χρηματοδότησης. Σε χρόνο ρεκόρ, κρατήσαμε το έργο, υπογράφηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο και σήμερα υλοποιείται.
Διευθετήσαμε τις προφυλές με τη ΔΕΗ ΑΕ με διακανονισμό του υπολείπου 1 εκατομμυρίου σε 6 δόσεις χωρίς επιβαρύνσεις και πραγματοποιούσαμε ουσιαστική οργάνωση του Τμήματος Λειτουργίας Βλαβών της Τηλεθέρμανσης. Επίσης, αποφασίσαμε για τη χορήγηση έκπτωση 50% επί της καταναλώσεως σε όλες τις χωρητικές μονάδες και 50% έκπτωσης στα τέλη σύνδεσης εκκλησίας και σχολείων και συλλόγων. Αποφασίσαμε για την σύμβαση με την ΑΚΟ για την εκπόνηση μελετών της τηλεθέρμανσης σε άλλους οικισμούς του Δήμου μας. Τέλος, κάναμε προγραμματισμό για την πρόληψη μόνιμου τακτικού προσωπικού μέσα σε. Προχωρήσαμε σε σημαντικά έργα υποδομών, βασικών για ένα Δήμο όπως τα σύγχρονα δίκτυα ίδρυψης και αποχέτευσης και ιδεολογικοί καθαρισμοί που θα σώσουν τα διαμάντια του Δήμου μας τις 4 λίμνες απαράμιλου φυσικού κάλους. Προγραμματίζουμε την ίδρυψη όλου του Δήμου με τρεχούμενο νερό από τις γνήσιες πηγές των ασπροχείων σε συνεργασία πάντοτε, πολύ καλή συνεργασία με την περιφέρεια. Διαχειριζόμαστε μεγάλα και μικρά έργα, εκμεταλλευόμαστε το φιλόδημο και οποιοδήποτε άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο σε έργα ίδρυψης, αποχέτευσης, οδοποιίας και ανανέωσης του στόλου των οχημάτων και την απόκτηση καινούργιων. Για εμάς, η νεολαία και τα παιδιά μας αποτελούν προτεραιότητα. Δώσαμε έφαση στις αποκαταστάσεις και τον καλωδισμό των σχολικών θηρίων. Επιμένουμε ώστε το Αμύντιο να αποκτήσει κτίριο για μουσικό σχολείο. Μάλιστα, πρόσφατα καταθέσαμε πρόταση στο φιλόδημο και πιστεύω ότι επιτέλους θα τα καταφέρουμε. Για τις παιδικές χαρές που τόσο μεγάλος λόγος γίνεται στη θητεία μας έτυχε η καυτή πατάτα και μέχρι στιγμής υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται έργα στην έδρα του Δήμου και σε όλα τα τοπικά διαμερίσματα μεγάλης αξίας. Βελτιώσαμε ακόμη τις υποδομές του αθλητισμού, τόσο με τον καλωδισμό του ΔΑΚΑ Μηδαίου, όσο και με τη δημιουργία και συντήρηση γηπέδων 5x5 σε ακμάζοντες οικισμούς. Επενδύσαμε σε δομές για τα αδέσποτα, οργανώνοντας ένα σύγχρονο χώρο του κατεφύγιου αδεσπότων. Παραδεχόμαστε ότι είναι πληγή που δύσκολα διαδρεύεται, ιδίως χωρίς τη συνένεση και την ευαισθητοποίηση όλων των πολιτών της περιοχής μας. Οι παρεμβάσεις μας στην ανακύκλωση και τη διαχείριση των αποδημάτων ήταν εξίσου σημαντικοί. Έχουμε τις αδυναμίες μας. Πιστεύουμε όμως ότι με συνεχή προσπάθεια θα πετύχουμε την βελτίωσή τους. Στηρίζουμε τον πρωτογενή τομέα ενισχύοντας τους κτηνοδρόμους από τον τοπικό πόρο. Σχεδιάσαμε και άλλα έργα αγροτικής οδοποίησης. Να μην ξεχάσω και το αδερφικό του Λεχόγου, το οποίο έχει επιλύσει ένα χρόνιο πρόβλημα άρδευσης στον κήπο τους. Υλοποιούμε τέλος προγράμματα και δράσεις όπως το ίντερ και το πρόγραμμα Live, φύση και βιοποικιλότητα. Συμμαζέψαμε τα δημοτικά κτίρια και τα σχολεία σε όλες τις ειδικές κοινότητες. Τα συνεργεία των ενεργοματιστών του Δήμου δεν σταμάτησαν και το Δημαρχείο ανανεώθηκε ριζικά όπως είδατε. Παράλληλα, έχουμε υποβάλει πρόταση για τις προσώψεις ιδιωτικών κτιρίων καταστημάτων και διεκδικούμε την ανάπτυξη του εμπορικού κέντρου του Αμυδαίου μέσα από το σχεδιασμό ανοιχτά κέντρα εμπορίου. Διεκδικούμε επάξια την χρηματοδότηση ακόμη και από κατά πολύ μεγαλύτερο Δήμο ανά το Πανελλήνιο. Και με τη βοήθεια του εμπορικού κόσμου πιστεύω ότι θα κερδίσουμε την χρηματοδότησή του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ. Το κέντρο του Αμυδαίου θέλουμε να γίνει πρότυπο για την περιοχή με καλέσθητες προσώπεις, σύγχρονο αστικό εξοπλισμό, αλλά και με ψηφιακές καινοτομίες που θα διευκολύνουν τους συνδημότες μας. Με λίγα λόγια, αυτή η θητεία μπορεί να χαρακτηριστεί ως θητεία επικεντρωμένη στον πολιτισμό και την παιδεία. Διαθέτουμε ένα μεγάλο έδρος πολιτιστικό πόρο, πλούσιο αρχαιολογικό και βυζαντινό θησαυρό, τον οποίο και αναδείξαμε με τον καλύτερο τρόπο. Να τονίσω εδώ ότι η συνεργασία μας με την Εποχή Αρχαιοτήτων Φλόρινας ήταν ιδιαίτερα καλή τα τελευταία 4 χρόνια. Χρηματοδοτήσεις ανασκαφών, σύραξη μελετών, επανεκδόσεις οδηγών, παραγωγή οπτικοακουστικού υλικού, προγραμματικές συμβάσεις, πάντοτε σε συνεργασία μαζί τους. Η Βιβλιοθήκη Αμυδαίου αποτέλεσε για εμάς ένα στοίχημα. Ένας παρατημένος χώρος που τον καταστήσαμε προσβάσιμο και λειτουργικό.
ικανό να πληρωθεί τη φιλαναγνωσία στο κοινό, να φιλοξενεί εκπαιδευτικές δράσεις και να αποτελέσει σταδιακά ένα σημαντικό πολιτιστικό επίκεντρο. Το ίδιο συνέβη και με τα απουσία και τη συλλογία του Δήμου. Εγκαινιάσαμε το εκθετήριο μακεδονικών αγώνων στην τοπική κοινότητα Πεδρών. Ένα χώρο που έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον πολλών επισκοπτών αλλά και σχολείων τη ευρύτερη περιοχή. Είμαστε κοντά σε όλου του αθλητικού και πολιτιστικού συλλόγου. Συμπαραστεκόμαστε υποτελικά, συμβάλλοντα την πρόωθηση των δράσεων του. Με τον πιο ακριβολίκιο τρόπο, μακριά από πολιτικέ σκοπιμότητε, του επιχορηγούμε κάθε χρόνο με συγκεκριμένα ποσά κατόπιν αποφάσεω τη νομοδοτική επιτροπή που συστήσαμε και αποτελείται από του ίδιου του συλλόγου. Σε επίπεδο κοινωνική πολιτική, είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με τι τρέχουσε δομέ αλλά και τι υπηρεσίε που παρέχουν. Τόσο η βοήθεια στο σπίτι, όσο και το κοινωνικό παντοπολείο συμβράττουν και προσφέρουν στο δημότη που έχει ανάγκη. Θέλουμε ξεκάθαρα ένα Δήμο ανθρώπινο χωρίς αποκλεισμούς. Εγκαταστήσαμε αναβατόδρυο, όπως είδατε, για ΑΜΕΑ στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, ενισχύουμε τις υποδομές για ΑΜΕΑ στα σχολεία μας και συνεχίζουμε. Παράλληλα, ξεκινήσαμε το θεσμό του κοινωνικού φροντιστηρίου με πολύ καλά και εδώ αποτελέσματα. Είμαστε κοντά στις ιατρικές δομές που υπάρχουν στον Δήμο και υποστηρίζουμε υλικοτεχνικά το Κέντρο Υγείας Αμιδαίου και το ΚΕΠΙΑ. Για εμάς η νεολαία, η νέα γενιά πολιτών, αποτελεί μια ιδιαίτερη ομάδα επικεντρώσης. Στα πλαίσια του εφικτού, προσπαθούμε να κινητοποιήσουμε τα παιδιά μας προς υγιείς τρόπους ψυχαγωγίας και να τους ευαισθητοποιήσουμε κοινωνικά μέσα από προγράμματα και δράσεις που διοργανώνουμε. Θέσαμε τα θεμέλια για την οριστική επίλυση προβλήματος που αποτελούν τις τοπικές κοινότητες Ανεπίδων, Φανού, Βαλτονέρου, Περινού και παρόλο που αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, βάλαμε τέλος στην αβεβαιότητα των κατοίκων με τον πρωταγωνιστή φυσικά την περιφερειακή αυτοδιοίκηση και τα τοπικά του συμβούλια. Αντιμετωπίσαμε με σοβαρότητα την καθημερινότητα του πολίτη χωρίς παθολογισμό και μεγαλοστομίες. Αντιμετωπίσαμε με επιτυχία τη σκληρότητα του χειμώνα χωρίς να έχουμε αποκλεισμούς και καταστροφές. Ουδέποτε φοβηθήκαμε τη δουλειά. Ουδέποτε κρυφτήκαμε ή δραπετεύσαμε. Δεν είναι για μας αγκαρία ή ενασχόληση με τα κοινά. Δεν εγκαταλείψαμε το δημότη, ακόμη όταν και ο ήλιος μας έστενε στα έδρανα της αντιπολίτευσης. Δώσαμε και από εκεί τίμιες και ανυποκόβητες μάχες. Πάντοτε στα πλαίσια της ευπρέπειας και του δημοκρατικού διαλόγου. Και αυτό ο Δημότης το αναγνώρισε και πάντα μας έφερνε πάλι στο τιμόνι του Δήμου. Αυτή μας η αιμονή, η αντοχή και το πείσμα να πολεμάμε με όποιο προσωπικό κόστος στο προσκήνιο, στο φως, 20 χρόνια τώρα, πράγμα που επιβραβεύει με ψήφο το Δημότης μας, είναι το επιχείρημα των αντιπάλων μας. Από πότε η πείρα, η γνώση, το έργο, η σκληρή δουλειά, η αδιάλειπτη προσωπική επαφή σε ένα δημαρχείο με ανοιχτή την πόρτα για κάθε δημότη, καθημερινά, πάντοτε, θεωρούνται αρνητικά δεδομένα και βαρύτια για κάποιον που θέλει να προσφέρει στα κοινά. Κάθε λογικός και σκεπτόμενος άνθρωπος θα τα θεωρούσε θετικά εχέγγυα του πολιτευόμενου και θα εστίαζε την όποια κριτική του στην ύπαρξη ή στην ανυπαρξία έργου για τον πολίτη και την κοινωνία. Είχαμε την τύχη ή ατυχία, όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε το τιμόνι του Δήμου, αλλά και όταν βρεθήκαμε στην αντιπολίτευση, να βιώσουμε σαν διοίκηση τις βαθιές αλλαγές που έφεραν στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης τρεις θεμελιακοί και δεξιχέλευτοι νόμοι, ο Καποδίστριας, ο Καλλικράτης και ο Κλισθένης, οι οποίοι άλλαξαν το τοπίο μιας πολυδιασπασμένης, αδύναμης και ανίσχυρης τοπικής αυτοδιοίκησης. Σήμερα με τον Κλισθένη έχουμε να απαντήσουμε σε μία άλλη πρόκληση, στο πόσο δηλαδή είμαστε έτοιμοι και ικανοί να διοικήσουμε ένα Δήμο, στο καλύτερο δυνατό, μέσα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας και συνεννόησης. Κλίμα απαραίτητο για την ψήφιση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, το οποίο δεν θα μοιάζει μετά έως τώρα πλειοψηφικά που απολαμβάνει εκ του ασφαλούς η πλειοψηφούσα Δημοτική Αρχή. Και είναι πολύ επικίνδυνο όπλο αυτό στα χέρια συμβούλων που στην αδυναμία τους να κάνουν επικοδοτική βρετική στη διοίκηση του Δήμου θα εκφέρουν ένα προκλητικό και πολιτικό αντιπολιτευτικό λόγο που θα καταργεί τη δυνατότητα ψήφισης της οποιαδήποτε πρότασης.
από πλευράς μας, ακόμη και όταν βρεθήκαμε πέρα της αντιπολίτευσης, πάντα κινηθήκαμε με μέτρο, με σύνεση, με συνέπεια, χωρίς προκατάληψη και ευθερότητα. Πάντα μέσα στα πλαίσια ενός πιθανόν αυστηρού, αλλά δημοκρατικού πολιτικού διαλόγου. Σήμερα ανακοινώνουμε του σχεδιασμού, την κάθοδο του σχεδιασμού, με συνέπεια και στο αύριο, στις δημοτικές εκλογές του Μάη του 2019, με επικεφαλή στο πρόσωπό μου και πλαισιωμένο από παλιούς και νέους άξιους συνεργάτες. Πάντοτε τολμούσαμε να προτάσουμε νέες ιδέες, να εμπιστευόμαστε και να αξιοποιούμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο νέους ανθρώπους, δίνοντάς τους ρόλο. Σε επόμενη εν καιρό δημόσια εκδήλωση θα τους παρουσιάσουμε. Ακόμη θα έχουμε τη δυνατότητα να αναφερθούμε σε πιο αναλυτικό από τον απολογισμό και εκτελεστέντος έργο. Η απόφασή μου να είμαι και αυτή τη φορά επικεφαλής του σχεδιασμού ήταν αποτέλεσμα του αισθήματος καθήκοντος απέναντι στον πολίτη, καθώς θεωρώ ότι όσα με σκληρή δουλειά υλοποιήθηκαν πρέπει να εδρεωθούν και να μην αφήσουμε αυτή την αναπτυξιακή πορεία να ανακοπεί. Στόχος μας άλλωστε ήταν και είναι να αναπτύξουμε το Δήμο μας, κάθε τοπική κοινότητα με βάση τις ιδιαιτερότητές της. Έχουμε και τη γνώση και την πείρα για να το πετύχουμε. Η εμπειρία μας έχει βοηθήσει να αφουγραστούμε τις ανάγκες του πολίτη και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε στρέψει το ενδιαφέρον μας. Με διαφανείς διαδικασίες και πάντα προς όφελος του Δημότη, με ποιότητα στις παρεχόμενες υπηρεσίες και με αποτελεσματική διαχείριση πόρων, με τα έσοδά μας να επαναχρησιμοποιούνται για την υλοποίηση δράσεων αλλά και τη βελτίωση υποδομών. Η αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας, η ενεργειακή αναβάθμιση και ο καλοπισμός κτηρίων, η δίκαιη και αποτελεσματική διαχείριση ακινήτων αποτελεί αδιαφιλονίκητα παράδειγμα καλών πρακτικών για την τοπική κοινωνία. Γνωρίζουμε τι σημαίνει η βιώσιμη ανάπτυξη για ένα Δήμο και αυτό εφαρμόζουμε. Καλή οικονομία, μείωση συνεπειών οικονομικής κρίσης, επίτευξη κοινωνικής συμμετοχής. Προτεραιότητά μας, ο πολίτης, το φυσικό περιβάλλον και η αηφόρος ανάπτυξη της περιοχής και της τοπικής μας κοινωνίας. Πιστεύω πως με μεθοδικότητα και καλό συντονισμό θα καταφέρουμε να εκμεταλλευτούμε τα νέα δεδομένα, τη νέα προοπτική που η μεταλλευτική εποχή προσφέρει, προετοιμάζουμε εξάλλου την κατάσταση για μια δίκαιη μετάβαση στην περιοχή μας. Είναι μια ευκαιρία να δώσουμε μια νέα αναπτυξιακή δυναμική στον τόπο μας, όλοι μαζί με ιδέες και προτάσεις όλων μας. Θέλουμε ένα Δήμο που θα αποκτήσει ταυτότητα ως εναλλακτικός προορισμός, με έβαση στα τοπικά ποιοτικά προϊόντα και το κρασί. Απαραίτητη προϋπόθεση για αυτό αποτελεί η βελτίωση των υποδομών μας, που θα δώσει τα ηχέγγυα σε κάθε υγιή αναπτυξιακό κλάδο της τοπικής μας οικονομίας να αναπτυχθεί. Σε ένα θετικό κλίμα δημιουργικού ανταγωνισμού, παράγοντας ποιοτικά και αναγνωρισμένα, αναγνωρίσιμα προϊόντα με υψηλή προστιθέμενη αξία. Θέλουμε ένα Δήμο που θα κρατήσει κοντά του την νεολαία μας και θα της εξασφαλίσει μια ποιότητα ζωής. Δήμος μας είμαστε όλοι εμείς, οι άνθρωποι του, εργατικοί, φιλήσικοι, ειρηνικοί, φιλάνθρωποι και φιλόξενοι και υπερήφανοι για τον τόπο μας. Με τη φωνή των μέσων σας, κυρίες και κύριοι, απευθυνόμαστε στους συμπολίτες μας και ζητάμε από τον καθένα, αφού με το χέρι στην καρδιά και ψήφιρα μας σταθμίσει ακριβοδίκαια ανθρώπους, τη διαδρομή τους, το έργο, την παρουσία τους στο δημόσιο βήμα, να στηρίξει με την ψήφο του την παράταξή μας για μια νέα, ελπιδοφόρα και ουσιαστική διαδρομή για το καλό του Δήμου μας και των συμπολιτών μας. Θα ήθελα επίσης πριν δεχτώ τις ερωτήσεις σας να ευχηθώ ένα καλό, δίκαιο και αξιοπρεπή αγώνα σε όλους. Νομίζω ο κύριος Δήμαρχος έκανε ένα σύντομο απολογισμό, βάζοντας και τους στόχους της νέας τετραετίας, που όπως είπε και στο τέλος, θα αναλυθούν σε επόμενες συναντήσεις που θα έχουμε επίσημες με την παρουσίαση και των ψηφοδελτίων του συνδυασμού. Μπορείς από τα μέσα ενημέρωσης... Κύριε Βοσιάδη.
Ο Πέτρος Φαβούζας, από το Ράδιο Λέχοβο. Κύριε Δήμαρχε, τι απαντάτε στις αιτιάσεις των πολιτικών σας αντιπάλων, είτε στην αντιπολίτευση είτε στελεχών νέων συνδυασμών, γιατί έχουμε και καινούριους, ότι αφήσατε για το τέλος της αιτίας σας την υπογραφή πολλών έργων? Και μια και αναφερθήκατε στη συνεργασία με την Φορεία Αρχαιοτήτων στη Φλόρινα, τι έχει γίνει για την ανάδειξη των ευρημάτων της περιοχής μας, που είναι πάρα πολλά, λόγω και της ανασκαφής στη ΔΕΗ? Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Κούτσα. Κύριε Δήμαρχε, απαντάτε μια ερώτηση. Κύριε Κούτσα, μόνο αυτοί οι οποίοι δεν έχουν λειτουργήσει σε ένα Δήμο μπορούν να επικαλούνται τέτοιους λόγους και τέτοιες αιτιάσεις. Ο Δήμος είναι ένας οργανισμός ζωντανός, ο οποίος παράγει πάντοτε. Πάντοτε όμως μέσα στα πλαίσια των νόμων και των θεσμών και των προϋποθέσεων που αυτοί θέτουν. Στο Δήμο μας υλοποιήθηκαν έργα πάρα πολλά και από την πρώτη στιγμή της έναρξης της θητείας μας. Εξακολουθούμε όμως με δυναμική, γιατί μέσα σε αυτό το διάστημα μας δόθηκε η δυνατότητα να προετοιμάσουμε έργα τα οποία δεν είχαν ούτε καν την ιδέα να υλοποιηθούν και πολύ περισσότερο μελέτες για την εφαρμογή τους. Πετύχαμε συντονισμένα να εκτελέσουμε όλα τα έργα, σημαντικά πολύ, ένα μέρος της ίδρυψης καμπιδέου, επέκταση περιφερειακού, ηλεθερμάσεις, ιδρύψεις για τους οικισμούς μας και πολλά άλλα, τα οποία αυτή τη στιγμή έχουν εντατικοποιηθεί στο μέγιστο βαθμό, γιατί μας δόθηκε η δυνατότητα να τα μελετήσουμε και αυτή τη στιγμή να υλοποιηθούν. Φυσικά δεν έχουμε τελειώσει. Γνωρίζετε πολύ καλά το έργο της τηλεθέρμανσης 15,5 εκατομμυρίων ευρώ, το έργο της ίδρυυσης του οικισμού άλλα 15 εκατομμύρια ευρώ, η αντικατάσταση δικτύων ίδρυυσης σε όλες τις κοινότητες στις οποίες δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο και αυτές έχουμε ετοιμότητα αυτή τη στιγμή για 9 κοινότητες, στις οποίες θα αντικαταστήσουμε εξ ολοκλήρου τα δίκτυα ίδρυυσης με νέας γενιάς σωλήνες, οι οποίοι θα είναι ζωντανοί και καλοί για τα επόμενα 50 χρόνια. Όλα αυτά καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν με δουλειά και με μία προετοιμασία. Γι' αυτό εξάλλου όλα αυτά και πολλά ακόμη, βιολογικοί καταρρισμοί του Φιλότα και πολλά ακόμη τα οποία θα αναφερθούμε εν καιρό, μας θέτουν πρώτον ευθυνό μας και μας δίνουν το δικαίωμα να ζητήσουμε και πάλι την ψήφο των δημοτών μας. Για το δεύτερο ερώτημα, θέλετε, για τα ευρήματα τα αρχαιολογικά και την ανάπτυξή του. Ναι, συνεργαστήκαμε πάρα πολύ με την Φορεία Αρχαιοτήτων Φλόρινας και μέσα από αναφορά των ιδίων των αρχαιολόγων κάναμε μία ημερίδα εδώ, την οποία έχω την εντύπωση ότι την παρακολουθήσατε. Έχουμε χρηματοδοτήσει την ανασκαφή στο Βυζαντινό Κάστρο Κάλε σε συνεργασία με την ΕΦΑ και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Επανεκδώσαμε τον εξαντλημένο από χρόνια οδηγό της ελληνιστικής πόλης στο Πεδρόνα, ένα δίγλωσσο οδηγό που αποδεικνύει την ελληνικότητα της Μακεδονίας. Συντάξαμε μελέτη ηλεκτροφορτισμού για την ανάδειξη του Αγίου Νικολάου του Πεδρόνα. Διοργανώσαμε μερίδα για την προβολή του αρχαιολογικού έργου το Μάιο του 2018 στα Μίντο. Υποστηρίξαμε τις διεθνείς επιστημονικές συναντήσεις που οργάνωσε η ΕΦΑ με θέματα τους προϊστορικούς λιμαίους οικισμούς ανά την Ευρώπη που έλαβε χώρα στο Αμίντο. Οριμάσαμε το έργο της ανάδειξης της Νεκρόπολης του Αγίου Παντελήμωνα. Συνάψαμε προγραμματικές συμβάσεις που αφορούν την εξηρωμένη περιοχή στον Αϊτό και τη Ρωμαϊκή Ακρόπολη στην είσοδο του Αμίντου. Χρηματοδότησε ο Δήμος με συμπαράσταση και της Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινας. Παραχωρήσαμε το πρώτο δημοτικό σχολείο για τη δημιουργία προσιτής στο κοινό μόνιμης έκθεσης στα Βυζαντινά και με τα Βυζαντινά μνημεία. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι η συνεργασία μας ήταν άψογη. Συμβάλλουμε στην ανάδειξη αυτών όλων των αρχαιολογικών χώρων οι οποίοι έχουν ανασκαφεί σε κάποιο βαθμό και φυσικά όπως είπα παραχωρήσαμε και το πρώτο δημοτικό σχολείο, το καλύτερο κτίσμα του Δήμου μας, ούτως ώστε εκεί να εγκατασταθούν όλες αυτές οι αρχαιολογικές συλλογές από όλες αυτές τις ανασκαφικές προσπάθειες. Ευχαριστώ πολύ.
Όχι στην κυρία Γεωργούλα. Σε σχέση με το νέο νομοθετικό πλαίσιο των κλεισθένων και το πώς επιδρά αυτό στην τοπική αυτοδιοίκηση, θα ήθελα ένα σχόλιο και επίσης πώς προτίθεστε να λειτουργήσετε σε περίπτωση που εκλεγείτε και δεν έχετε για παράδειγμα την πλειοψηφία. Οπότε αναγκαστικά υποθέτω ότι πρέπει να κάνετε κάποιες συνεργασίες. Έκανα μια αναφορά στην ομιλία μου για το κλεισθένο. Είναι ένα νέο εγχείρημα πρωτόγνωρο για την τοπική αυτοδιοίκηση, όπου κυριαρχούσε η παράταξη, η πλειοψηφούσα παράταξη και η οποία είχε συνοχή και κοινούς στόχους, δεν είχε την ανάγκη της πλειοψηφίας της αντιπολίτευσης. Σήμερα με το κλεισθένο, με την απλή αναλογική, καθιερώνεται ένα νέο πλαίσιο συνεργασιών και κοινών στόχων και της πλειοψηφίας. Θεωρούμε ότι είναι ένα βήμα το οποίο θα δημιουργήσει προβλήματα. Πιστεύουμε όμως ότι μέσα από τη γνώση και την εμπειρία που έχουμε θα καταφέρουμε να συγκεράσουμε διαφορετικές απόψεις, διαφορετικό παραδείγμα για να πετύχουμε καλά αποτελέσματα για το Δήμο μας. Εξάλλου, ποιος θα τολμήσει να αντιταχθεί σε έργα τα οποία συμβάλλουν στην ανάπτυξη των υποδομών του Δήμου. Θεωρώ ότι θα αναγκαστούμε να βρεθούμε σε μια κοινή πορεία με τις όποιες δυσκολίες της. Το δεύτερο ερώτημά σας. Θεωρείτε ότι θα το απαντήσετε ουσιαστικά. Ναι. Είπατε ότι ενδεχομένως να δυσχεράνει την διαδικασία της αποφάσεως. Έτσι, αυτό είναι καλό. Ορίστε. Κάποιος άλλος από τα μέσα ενημέρωσης ερωτήσει. Δεν έχει υπάρξει καλή. Για τη Λίμνη Βεγορίτιδα, κύριε Δήμαρχε, κατά καιρούς έχουμε διάφορα προβλήματα προκύψει με τη Λίμνη Βεγορίτιδα. Σε ποιο σημείο βρίσκονται οι διαδικασίες του Δήμου τόσο για την προστασία του περιβάλλοντος όσο και για την ανάπτυξη εκεί της περιοχής, την τουριστική και όχι μόνο. Υπήρχαν κάποτε και ιδέες για να έρθουν αεροπλάνα, υδροπλάνα εδώ, να γίνουν διάφορες διαδικασίες, να αναπτυχθεί η περιοχή. Η Βεγορίτιδα είναι μια ζηματική λίμνη, η μεγαλύτερη στο Δήμο μας. Ξέρετε, ο Δήμος μας χαρακτηρίζει τόσο ο Δήμος των Λιμνών, τέσσερις λίμνες φυσικές. Σε όλες τις δικές μας, ασχοληθήκαμε και ασχολούμαστε με ιδιαιτερότητα για αυτή τη λίμνη με μία ένταση η οποία δημιουργήθηκε το τελευταίο διάστημα. Για να εξηγιάνουμε τη λίμνη, οι στόχοι είναι δύο. Ο καθαρισμός της λίμνης, τα ποιοτικά της στοιχεία και τα ποσοτικά της στοιχεία. Για να εξηγιάνουμε τη λίμνη, κατασκευάσαμε τον βιολογικό καθαρισμό του Αγίου Παντελήμου. Τον βιολογικό καθαρισμό του Αμυδαίου, του Ξινού, του Σωτήρου, του Δαγόνα, του Θανού, των Πεδρών και πετύχαμε πλέον στη λίμνη ό,τι φτάνει σε σχέση με το Δήμο μας φάνεται να είναι πεντακάθαρο και υγιές. Ευελπιστούμε ότι την ίδια ευαισθησία θα δείξουν και οι άλλοι Δήμοι οι οποίοι μέσω του Σουδού στέλνουν τα απόβλητά τους, τα ελλείμματά τους στη λίμνη. Επιπλέον, έχουμε συντάξει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανάπτυξης της παραλίας της Βεγορίτιδας, το οποίο δυστυχώς ως τώρα δεν μπορέσαμε να υλοποιήσουμε σε μεγάλο βαθμό. Υλοποιήσαμε μόνο τμήματά του. Ευελπιστούμε ότι θα μας δοθεί η δυνατότητα. Τώρα καταθέτουμε στο Λίτερ έναν σχεδιασμό, μια μελέτη 270.000, προσπαθώντας να αναβαθμίσουμε, να αναδείξουμε την είσοδο στον Άγιο Παντελήμωνα, στον περιφερειακό που πάει προς την Άρνησα. Αυτή τη στιγμή έχει σταθεί, η προδέαση ήταν ένα αίτημά μας. Είχαμε συντάξει μάλιστα μία μελέτη μεγάλου κόστους, την χρηματοδότηση του μεγαλύτερου μέρους της οποίας είχε αναλάβει ο Δήμος μας, 150.000 σχεστική στο Δήμο, το δικό μας και 70.000 στο Δήμο της Άρνησας. Συντάξαμε μία μελέτη, ειδική περιβαλλοντική μελέτη για τη λίμνη Βεγορίτιδα και τη λίμνη Πεδρών. Σήμερα έχει σταθεί ο φορέας στη διαχείριση προστατευόμενων περιοχών. Είμαι μέλος αυτής της επιτροπής αυτού του φορέα, αυτού του Διοικητικού Συμβουλίου, εκπροσωπώντας την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Μακεδονίας. Έχουν γίνει δύο συναντήσεις και πιστεύω ότι ένα πολύ μεγάλο και ισχυρό αίτημά μας, γιατί και οι μελέτες που συντάσσαμε αυτό είχαν σαν στόχο. Να συσταθεί ο φορέας διαχείρισης αυτών των περιοχών. Φυσικά εμείς προτιμούσαμε η έδρα του να είναι στον Ίντεο,
το διεκδικήσαμε. Τώρα βάζουμε σαν στόχο, μετά την εφαρμογή του νόμου, τη διεκδίκηση παραδοσίματος στα μήντια και πιστεύω ότι θα το πετύχουμε. Θέλει δουλειά. Θέλει δουλειά. Και ό,τι έχει σχέση με τα αεροπλάνα, έχουμε σταματήσει μία μελέτη η οποία ξεκίνησε να γίνεται στη διετία της προηγούμενης Δημοτικής Αρχής, γιατί πιστεύω ότι υπήρχε ένας επαιγμός στην όλη προσέγγιση του κράτους. Θέλει μεγάλη ανάπτυξη, θέλει μεγάλη κίνηση για να μπορεί να είναι βιώσιμο ένα εγχείρημα και παράλληλα θέτει εκτός ανταγωνισμού τους λογόμενους, θέτει εκτός ανταγωνισμού τους καράτες. Δίχως τη συνένεση της τοπικής κοινωνίας, θεωρώ ότι αυτά δεν μπορούν να επιτευχθούν. Οι συνθήκες δεν είναι όριμες, δεν το αποκλίνουμε. Την κατάλληλη στιγμή θα ασχοληθούμε και θα δούμε ποια είναι η πιο σωστή και η πιο καλή προσέγγιση του θέματος. Άλλος από τα μέσα ενημέρωσης, από το κοινό θέλει κάποιος να πάρει το λόγο να κάνει κάποια ερώτηση. Ορίστε, κύριε Νομούδα. Αναφερθήκατε λίγο πριν, κύριε Δήμαρχε, στο πολύ μεγάλο έργο και χρήσιμο έργο της σύνδρευσης από τα Σπρώγια. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα για να υλοποιηθεί αυτό το έργο που θα συμβάλλει στην δρόση σχεδόν του μεγαλύτερου μέρους του Δήμου? Τι ακριβώς πρέπει να γίνει, ποια είναι τα επόμενα βήματα? Το τελευταίο διάστημα, τον τελευταίο νόμο, καταφέραμε και πήραμε εδώ και ένα μήνα του Δήμου την αδειοδότηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού του έργου. Αν αυτή την περιβαλλοντική αδειοδότηση την είχαμε τον Οκτώβριο που τη ζητούσαμε, σήμερα θα είχε ενταχθεί στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων. Μέσα σε αυτήν την μελέτη καταθέτουμε και τις μελέτες της αντικατάστασης των δικτύων ίδρυξης, οι οποίες είναι έτοιμες και έχουν κατατεθεί, του Λεχόβου, του Νηφαίου και του Μηνοχωρίου. Θεωρώντας ότι είναι αναγκαίο να γίνουν και αυτές οι αντικαταστάσεις. Ευελπιστούμε πως μέσα στο 2019 θα γίνει η ένταξη του έργου από τη στιγμή που το υποδέχτηκαν με καλές προοπτικές και ότι θα μπορέσουμε μέσα στο 2020 να ξεκινήσουμε την υλοποίηση. Αφού δεν υπάρχει άλλη ερώτηση, εγώ να σας ευχαριστήσω εκ μέρους όλων των συναδέλφων Δημοτικών Συμβούλων της Παράταξης και να σας ζητήσω να συμπαρασταθείτε στον αγώνα που ξεκινάει, έναν αγώνα πολύ δύσκολο, να είστε κοντά μας, να είναι πολιτισμένος ο αγώνας και να είναι αγώνας θέσεων και όχι αντεκλήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ.